Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και σήμερα μόλις παρέλαβα αυτό το δωματάκι από το Vagood, το οποίο περιέχει μια συσκευή που περίμενα πολύ καιρό να φτιάξω στα χέρια μου και δεν είναι άλλη από το Mi 8. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Για να δούμε τις πληροφορίες πίσω παιδιά. Όπως βλέπετε και εσείς πρόκειται για την κινέζικη έκδοση της συσκευής. Βλέπουμε ότι έχει διπλή AI κάμερα, Snapdragon 845, αυτά είναι τα μόνα που καταλαβαίνουμε. Οπότε νομίζω είναι περιττό να δούμε κάτι άλλο, πέρα από το ότι πρόκειται για την έκδοση 6GB, 64GB RAM. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία. Εδώ πέρα προφανώς έχουμε ένα εγχειρίδιο χρήσης. Όλες οι πληροφορίες είναι στα κινέζικα φυσικά, αφήνουμε στην άκρη. Εδώ πέρα έχουμε έναν αντάπτορα από Type-C σε θύρα jack και φυσικά εδώ πέρα το εργαλειάκι αφαίρεσης του slot της κάρτας SIM. Και όπως μας συνηθίζει τελευταία η Xiaomi, έχουμε και μια διάφανη θήκη σιλικόνης. Την αφήνουμε και αυτήν εδώ στην άκρη και πάμε να πιάσουμε την συσκευή στα χέρια μας. Όπως βλέπετε και εσείς, πρόκειται για την μπλε έκδοση της συσκευής, την οποία θα αφήσω λίγο στην άκρη να δούμε τα υπόλοιπα περιφερειακά. Βλέπουμε εδώ πέρα τον ταχυφορτιστή της εταιρείας, όπως βλέπουμε είναι Quick Charge 3. Όπως βλέπετε και εσείς το βίσμα είναι κινέζικο, αυτό εδώ όμως δεν μας ενοχλεί καθόλου, μιας και με τον ευρωπαϊκό αντάπτορα μπορούμε να το συνδέσουμε κανονικά στις πρίζες μας. Και φυσικά εδώ πέρα έχουμε το καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων, το οποίο είναι τύπου Type-C. Πάρα πολύ ωραία. Ας πιέσω το power button να ενεργοποιηθεί η συσκευή και όσο αυτή ενεργοποιείται, ας δούμε κάποια πραγματάκια σχετικά με τον σχεδιασμό της συσκευής. Να σας πω παιδιά ότι το πίσω μέρος είναι κατασκευασμένο από γυαλί, έχει προστασία Gorilla Glass 5. Βλέπουμε εδώ πέρα την διπλή πίσω κάμερα, είναι δύο 12 κάμερες οι οποίες έχουν Dual Pixel τεχνολογία autofocus και είναι ακριβώς το ίδιο κάμερα setup που είδαμε και στο Mix 2S. Στη μέση βλέπετε έναν διπλό Dual Tone LED Flash, εδώ πέρα έχουμε την αισθήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Καμπυλωτό το σχέδιο της συσκευής, κάθεται πολύ ωραία στο χέρι μας. Το frame παιδιά είναι αλουμίνιο 7000 σειρά, οπότε σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικό. Βλέπετε και εσείς ότι το frame είναι στην ίδια απόχρωση με την συσκευή, δεν είναι ασημένιο, κάτι που μου αρέσει αρκετά μπορώ να πω. Απλά θα ήθελα να προσθέσω ότι η εταιρεία δεν έχει προσθέσει αδιαβροχοποίηση, αλλά ούτε και ασύρματη φόρτιση παρόλο που έχει γυάλινη κατασκευή. Ας προχωρήσουμε λίγο στο setup της συσκευής, αφού αφαιρέσουμε τις προστατευτικές ζελατίνη. Πάει μπροστά, να αφαιρέσουμε και την πίσω. Βλέπετε τι ωραίος είναι ο χρωματισμός της συσκευής παιδιά. Είναι πραγματικά πανέμορφη, την ερωτευτικά από την πρώτη ματιά την συγκεκριμένη συσκευή, το συγκεκριμένο χρώμα. Ας προχωρήσουμε λίγο στο setup της συσκευής. Ωραία παιδιά, τελειώσαμε και με το σεντάρισμα της συσκευής. Πάμε να πούμε κάποια πραγματάκια ακόμα σχετικά με αυτήν. Να σας πω ότι η συσκευή εξοπλίζεται με το κορυφαίο chipset της Qualcomm για το 2018, τον Snapdragon 845 και φυσικά την Adreno 630. Έχει μπαταρία 3400 mAh. Η οθόνη της παιδιά είναι τύπου Super AMOLED, 6,21 inch, ανάλυσης Full HD. Θα σας πω για άλλη μια φορά ότι θα προτιμούσα η ανάλυση να είναι μεγαλύτερη, καθώς η πραγματική ανάλυση των AMOLED είναι μικρότερη από την ονομαστική. Όπως είδατε και εσείς παιδιά, το notch είναι αρκετά μεγάλο στην περίπτωση του Mi 8 και αυτό καθώς έχουμε και έναν αισθητήρα υπερήθρον για την αναγνώριση του προσώπου σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε και το ακουστικό μας φυσικά. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ πως η εταιρεία θα μπορούσε να μαζέψει λίγο το notch. Δεν είναι όσο ενοχλητικό θα περίμενα. Παρ' όλα αυτά παιδιά, δίπλα στο OnePlus 6 είναι αρκετά μεγαλύτερο όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Το ελπίζω τουλάχιστον να μπορείτε να το δείτε αυτό εδώ. Βλέπετε δίπλα-δίπλα είναι περίπου ίδιο το μέγεθος με το OnePlus 6. Απλά το OnePlus 6 έχει οθόνη 6,28 inches και οι δύο έχουν αναλογία οθόνης 19:9 και όχι 18:9. Για την ακρίβεια 19:9 το OnePlus 6 και 18,7:9 το Mi 8. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι στενόμακρη με αποτέλεσμα να έχουμε πιο μεγάλες οθόνες, αλλά παρόλα αυτά το κράτημα στο χέρι να είναι ικανοποιητικό, να μην μας δυσκολεύει δηλαδή να κρατήσουμε τη συσκευή στο χέρι. Να δούμε λίγο το πίσω μέρος των συσκευών. Βλέπετε εδώ πέρα το μπλε χρώμα του Xiaomi και το μαύρο του OnePlus. Από όσο βλέπω και εγώ από την οθόνη της κάμερας μου, αδικείται το design του Mi 8 στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω καλύψαμε το τεχνικό κομμάτι της συσκευής. Δεν θυμάμαι αν ανέφερα ότι η μπαταρία είναι 3400 mAh. Πάμε να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια σχετικά με την συσκευή. Βλέπουμε ότι τρέχει την έκδοση Android 8.1, MIUI Global 9.5 Stable. Έχουμε την έκδοση με τα 6GB RAM, 64 αποθηκευτικού χώρου, από τα οποία τα 53,65 είναι διαθέσιμα. Πάμε να δούμε και κάποια ακόμα πραγματάκια που θα ήθελα να σας πω. Και το ένα από αυτά είναι η λειτουργία πάντα ενεργό, η οποία είναι παρόμοια με αυτή της Samsung, με την Always On Display. Παρόμοια λειτουργία έχει και το OnePlus 6, με λίγο διαφορετική υλοποίηση. Βέβαια, επίσης κάτι άλλο που μου άρεσε πολύ παιδιά, είναι το αναστικό στέγη για ενεργοποίηση. Δηλαδή τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, άμα κλείσουμε τη συσκευή και την ανασηκώσουμε, δεν κάνει καμία διαφορά. Ενώ αν την έχουμε ενεργοποιημένη, με το που κλείσω εγώ τη συσκευή και την έχω σταθερή φυσικά, με το που την σηκώσω, κατευθείαν βλέπετε αναγνώρισε το πρόσωπό μου και ξεκλείδωσε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πατήσουμε το power button για να ξεκλειδώσει η συσκευή μέσω αναγνώρισης προσώπου. Αυτά λοιπόν παιδιά, αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα είναι να τεστάρουμε την κάμερα κόντρα του OnePlus 6, να πάρουμε κάποια δείγματα φωτογραφιών, να δοκιμάσουμε και το ηχείο κόντρα στο OnePlus 6 και να κλείσουμε το βίντεο, μιας και αυτό είναι ένα βίντεο unboxing στο οποίο θα σας πω απλά τις πρώτες μου εντυπώσεις για την συσκευή και δεν είναι κάποιο αναλυτικό review. Να μην χρονοτριβούμε όμως, ας πάμε λίγο στην κάμερα της συσκευής και να τεστάρουμε κάποιες δοκιμαστικές λήψεις. Θα ήθελα να βγάλω πρώτα τον Μάριο με το Mi 8. Και με το OnePlus 6. Πάρα πολύ ωραία. Ας βγάλουμε άλλη μία φώτο για σιγουριά. Αυτό που σίγουρα πιθανόν να παρατηρήσατε και εσείς είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στην αποτύπωση των χρωμάτων. Στο OnePlus 6 τα χρώματα είναι πολύ πιο έντονα, στο Mi 6 είναι αρκετά πιο ψυχρά, πιο θερμά στο OnePlus 6. Μπορώ να πω ότι ο πραγματικός φωτισμός είναι κάπου στο ενδιάμεσο από τις δύο συσκευές παιδιά. Καμία από τις δύο δεν είναι τελείως ακριβής. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν είναι σωστή σύγκριση αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό εγώ που μπορώ να σας πω είναι ότι το background στο Mi 6 είναι λίγο πιο λεπτομερές σε σχέση με το OnePlus 6. Δηλαδή εδώ πέρα πίσω το ντουλάπι φαίνεται λίγο πιο ξεκάθαρα τα νερά του ξύλου σε σχέση με το OnePlus 6. Φυσικά και οι δύο συσκευές βγάζουν πάρα πολύ ικανοποιητικές
φωτογραφίες. Αυτό που θα κάνω εγώ τις επόμενες μέρες είναι να κάνω ένα συγκριτικό κάμερας ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές. Πάμε να δοκιμάσουμε και την μπροστινή κάμερα. 16 MP στο OnePlus, το οποίο έχει πάρα πολύ δυνατή μπροστινή κάμερα. Και 20 MP το Mi 8. Έχουν αίσθηση ότι υπάρχει beautification στο Xiaomi, γι' αυτό πάμε να το απενεργοποιήσουμε. Τελικά και στις δύο συσκευές είχαμε ενεργοποιημένο το beautification. Για άλλη μια φορά τα χρώματα είναι λίγο πιο θερμά στο OnePlus 6. Μπορώ να σας πω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε και εσείς, ότι έχει περισσότερη λεπτομέρεια η φωτογραφία στο OnePlus 6. Σε αυτή τη λήψη τουλάχιστον είναι νικητής, αλλά όπως είπαμε δεν μας λέει κάτι, δεν είναι σωστό συγκριτικό αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε αναλυτικότερο αργότερα. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να συνδεθώ στο Wi-Fi και να ακούσουμε και το ηχείο των συσκευών για να το κάνουμε μια μίνι συγκρισούλα. Οπότε επιστρέφω σε λίγο. Ωραία παιδιά, επέστρεψα. Ας ξεκινήσουμε με το Mi 8. Πάμε και με το OnePlus 6. Ωραία παιδιά, πήρατε μια ιδέα. Μπορώ να πω ότι η ένταση του ήχου μπορεί να μην εντυπωσιάζει, αλλά θεωρώ ότι ο ήχος είναι αρκετά καθαρός και στις δύο συσκευές. Δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή ποια από τις δύο παράγει πιο καλό ήχο. Η ένταση νομίζω είναι στα ίδια επίπεδα. Το θέμα είναι ότι είναι καθαρός, αλλά όχι όσο δυνατός θα θέλαμε και σε καμία περίπτωση δεν είναι όσο δυνατός είναι π.χ. στο Redmi Note 5 και είναι το παράπονό μου αυτό εδώ από τις ναυαρχίδες. Το έχω πει στο unboxing και του OnePlus 6 και του Mix 2S. Θα ήθελα απλά πιο δυνατό ηχείο. Αυτά λοιπόν παιδιά με το unboxing του Mi 8. Είδαμε κάποια πραγματάκια. Είδαμε λίγο πώς ανταποκρίνεται η κάμερα. Τεστάραμε και τον ήχο. Όπως είπα, αυτό δεν είναι απλό unboxing, δεν είναι review, λέμε τις πρώτες μας εντυπώσεις. Ένα tip μόνο θέλω να σας πω είναι ότι στην οθόνη κλειδώματος, στη διαχείριση δεδομένων προσώπου, στην αρχή με το που άνοιξα τη συσκευή δεν μου εμφανίστηκε και αυτό που έκανα για να μου εμφανιστεί αυτό το μενού είναι να αλλάξω το region της συσκευής σε Ινδία. Το ίδιο τρικάκι κάνουμε για να εμφανιστεί και εφαρμογή θέματα. Αυτό σε όσους σας τύχει κάτι ανάλογο να το έχετε στα υπόψη σας. Να σας πω παιδιά ότι η συσκευή γενικά στα πρώτη εντύπωση μου άρεσε πάρα πολύ. Το notch είναι όντως αρκετά μεγάλο. Παρόλα αυτά θα έλεγα ότι δεν με ενοχλεί όσο θα περίμενα. Βλέπετε πόσο πιο μικρό είναι το notch στο OnePlus 6. Θα ήθελα σίγουρα να είναι πιο μικρό το notch στο Mi 8 και από όσο βλέπω εδώ πέρα θεωρώ ότι είχε χώρο η εταιρεία να το συμμαζέψει λίγο περισσότερο. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα φυσικά. Το Mix 2S δεν έχει notch, αλλά έχει την κάμερα σαν ορθόδοξο σημείο και είναι και μόλις 5 MP, ενώ εδώ πέρα έχουμε 20 MP selfie κάμερα. Οπότε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα περιμένετε ένα συγκριτικό κάμερα ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές, αλλά και ένα συγκριτικό ταχύτητας.
Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.